Με τους 153 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων των Ελλήνων εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το βράδυ της Κυριακής το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο, λίγες ώρες πριν από το έκτακτο Eurogroup, όπου θα συζητηθούν τα ανοιχτά ζητήματα της αξιολόγησης και η ελάφρυνση του χρέους. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία που διεξήχθη κατόπιν ετοιμάτων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν 153 βουλευτές, κατά 143, ενώ υπήρξαν 4 απουσίες της. Κατά άρθρων ψηφοφορία καταψήφισαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν παρόν στο άρθρο 38, που προβλέπει την παράταση του αγγελιώσιμου για 3 μήνες μέχρι την 1η Αυγούστου, προκειμένου να βρεθούν αντισταθμιστικά μέτρα. Έξω από τη Βουλή πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια κατά του νομοσχεδίου, ενώ σημειώθηκαν μικροεπισόδια. Ξαναστείνουμε την Ελλάδα στα πόδια της, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Είστε κατά συρροή ψεύτης, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας και πάλι εκλογές. Αυτή είναι η αγωνία σας. Ότι εμείς δεν θα μειώσουμε τις κύριες συντάξεις. Αναρωτηθήκατε άραγε πώς καταφέραμε και πιάσαμε το πλεόνασμα 1% πάνω από το στόχο. Ήταν η πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια που δεν μειώθηκαν στον τόπο ονομαστικά μισθοί και συντάξεις. Και αυτό δείχνει ότι ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση είναι η τόνωση της ενεργοζήτησης και όχι οι περικοπές στις δαπάνες, δηλαδή στους μισθούς και συντάξεις, που είναι η δική σας εναλλακτική επιλογή, κύριε Μητσοτάκη. Είναι εξήμορον ο κατασυρωήν ψεύτης να λέει ότι τώρα πρέπει όλοι να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν τη μιλήσατε ποτέ τη γλώσσα της αλήθειας, κύριε Τσίπρα. Δεν την ξέρετε και δεν την αντέχετε. Και κανείς δεν πιστεύει πλέον ότι θα αρχίσετε να τη μιλάτε. Διότι κανείς δεν σας πιστεύει πλέον, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό. Είναι πραγματικά πορεία άξιο με τόσο δυσβάστακτα μέτρα που ψηφίζει χθες από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Με κατεβασμένους βέβαια τους δείκτες από τις ενημερωτικές εκπομπές και από τη τηλεόραση. 153 βουλευτές γιατί αυξάνονται οι έμεσοι φόροι, γιατί μειώνονται οι συντάξεις, γιατί αυξάνονται οι έκτακτες εισφορές, γιατί αυξάνονται οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, γιατί θα αυξηθούν το πετρέλαιο κίνηση και βενζίνη, το νερό και το κινητό τηλέφωνα, τα κινητά τηλέφωνα και η συνδρομητική τηλεόραση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον χαίρονται για 2-3 μήνες παράταση στα προνόμια τους, τίποτα παραπάνω. Δεν θα γονατίσετε την Ελλάδα, είπε η Φόφη Γεννηματά. Δεν μειώνει, λέει, οι παροχές και συντάξεις. Ακούστε. Αν αυτά δεν είναι τα μαθηματικά των καταλήψεων, δεν είναι απλά ένα κόμμα ψέμα. Το νομοσχέδιο, το ασφαλιστικό πρώτα απ' όλα, για τους πολίτες, για την ελληνική οικονομία, για την κοινωνία, είναι ένα νομοσχέδιο καρμανιόλα, όπου δεν δίνει καμία προοπτική για την κοινωνία, την οικονομία και για την ίδια τη χώρα. Γιατί και εδώ στο νομό Σερών είχαμε αντιμνημονιακούς και κοινοβουλευτικούς που σήμερα πολύ ευχάριστα τα ψηφίσαν όλα αυτά. Τι άλλαξε, εγώ ρωτάω, όταν αυτά είναι στη πολύ χειρότερη κατεύθυνση. Ο λαός δεν θα νομιμοποιήσει αυτό το πακέτο, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας. Τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που ο εργαζόμενος λαός αντιπάλεψε με τους αγώνες του, έρχονται με τον πιο επιθετικό τώρα τρόπο. Και όλα αυτά δήθεν στο όνομα της ισότητας και της προστασίας των αδυνάτων. Επιστροφή στο παρελθόν είναι η πρώτη φορά αριστερά, είπε ο πρόεδρος του ποταμιού Σταύρου Θεοδωράκης. Πανηγυρίζουν κάποιες γειτονικές χώρες για τις εισφορές και τους φόρους που βάζουμε. Στέλνετε ένα λογαριασμό στην παραγωγική Ελλάδα, ενώ ξέρετε ότι δεν αντέχει να τον πληρώσει. Η χώρα χρειάζεται συνένεση και σοβαρότητα, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Να πείσουμε έξω ότι είμαστε αποφασισμένοι να σώσουμε τη χώρα και να την κρατήσουμε στο ευρώ. Έχει αρχίσει η κόπωση στις Βρυξέλλες. Αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να πάρει μαζί της το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από εκεί που η Ελλάδα ήταν στη γωνία, αυτή η κυβέρνηση κατάφερε να αποκτήσει συμμάχους τους δυνατούς της Ευρώπης. Χρόνια του μνημονίου βλέπουμε όλο και λιγότερα να γίνονται τα ευρώ στα θυλάκια των Ελλήνων και όλο και περισσότερο λιγότερη Ελλάδα μέσα στο ελληνικό κράτος.